Εξαιώ ας εκλάμψας ως αστήρ ουρανό Νικόλα επαμάκαρ, εν βουνέν εις εν ήθλησάς. θαυμάτων αναβλύζεις δωρεάς της προστρέχουσι τη Θεία Σου αρρωγή όσοι ο Μάρτης εν Δόξα το δε δοκότηση ισχύει δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου, πασινιά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου του Ενβουνένης και τον σύν αυτό μαρτυρισάντων. Ο Άγιος Νικόλαος καταγόταν από την Ανατολή και από νεαρή ηλικία επέδειξε μεγάλη ευσέβεια. Κατετάγει στον στρατό και απέκτησε τόσο μεγάλη φήμη λόγω της Ανδρείας του, ώστε ο αυτοκράτορας Λέων ο έκτος ο σοφός, του εμπιστεύθηκε παρά το νεαρό της ηλικία του, την διοίκηση ενός αποσπάσματος χιλίων ανδρών, το οποίο έστειλε στην Θεσσαλία για την φρούρηση της Λάρισσας. Στην πόλη αυτή ο Νικόλαος φρόντιζε να ασκεί τους άνδρες του τόσο στον φόβο του Θεού όσο και στην τέχνη του πολέμου. Τον Απρίλιο του 901 μετά Χριστόν, οι Άραβες που τρομοκρατούσαν την εποχή εκείνη Τις παράκτιες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατέλαβαν την πόλη της Δημητριάδος, σημερινό Βόλο, και εν συνεχεία προχώρησαν στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, αφανίζοντας ως ανθυρία τον πληθυσμό και ελεηλατώντας πόλεις και χωριά. Όταν έφτασαν πλέον στην Λάρισα, ο Νικόλαος διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να προβάλλει αντίσταση, έδωσε εντολή να εκενωθεί η πόλη. Ο ίδιος με μερικούς άνδρες κατέφυγε στους ασκητές που εγκαταβίωναν στα όρη κοντά στον Τύρναβο και μπόρεσε εκεί να βρει δια της νηστείας και της προσευχής την ειρήνη που κανένα επίγειο βασίλειο δεν θα μπορούσε να του προσφέρει. Μία νύχτα την ώρα που ο Νικόλαος και οι συνασκητές του προσεύχονταν, Φανερώθηκε άγγελος Κυρίου και τους ανήγγειλε ότι έπρεπε να ετοιμασθούν για να λάβουν σύντομα τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Λίγες ημέρες αργότερα οι επιδρομείς επιτέθηκαν στην σκήτη τους. Εμψυχωμένοι από τα φλογερά λόγια του Νικολάου που τους οδηγούσε στην μάχη, οι χριστιανοί στρατιώτες επικράτησαν στην αρχή, σύντομα ωστόσο βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Οι βάρβαροι τους συνέλαβαν και τους υπέβαλαν σε άγρια βασανιστήρια για να τους εξαναγκάσουν να αρνηθούν την πίστη τους. Εκείνοι όμως, σαν να επέφεραν άλλοι αντί για αυτούς, παρέμειναν αμετακίνητοι και υπέκυψαν στα μαρτύρια λαμβάνοντας έτσι τα τρόπαια της νίκης. Τα ονόματά τους ήσαν τα εξής. Αρμόδιος, Γρηγόριος, Ιωάννης, Δημήτριος, Μιχαήλ, Ακίνδυνος, Θεόδωρος, Πανγκράτιος, Παύλος, Χριστοφόρος, Παντολέων, Ευώδιος και Εμιλιανός. Μαρτύρησαν επίσης και δύο γυναίκες, η Ειρήνη και η Πελαγία. Μόνο ο Νικόλαος κατάφερε να διαφύγει και βρήκε καταφύγιο λίγο νοτιότερα, σε ένα φαράγγι κοντά στην καρδίτσα που ονομαζόταν Βούνενη. Εκεί μπόρεσε για μικρό διάστημα να ζήσει στην ησυχία σε ένα σπήλαιο στα ριζά μιας μεγάλης βελανιδιάς. Νικητής των παθών και των επιθέσεων των δαιμόνων, διέλαμψε ενώπιον του Θεού και των αγγέλων του με όλη την λαμπρότητα των αρετών του. Εν τω μεταξύ, οι βάρβαροι συνέχιζαν τις σφαγές αναζητώντας παντού τον περιβόητο στρατιλάτη. Στο τέλος τον ανακάλυψαν και ευνηδιάζοντάς τον τον συνέλαβαν. Στις προσπάθειές τους να τον εξαναγκάσουν με βασανιστήρια να αρνηθεί την πίστη του, εκείνος αποκρίθηκε ότι θα παρέμενε πιστός μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Αφού τον χλέβασαν και τον λιδόρισαν, οι βάρβαροι τον διαπέρασαν με την ίδια του την λόγχη. Κοινωνώντα έτσι με τον Κύριο δια του θανάτου του ο Νικόλαος, μετέβη θρίαμβευτής να τον συναντήσει στην βασιλεία του. Όταν οι βάρβαροι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ο επίσκοπος της Λάρισας μπόρεσε να επιστρέψει στην πόλη με τους επιζήσαντες και φρόντισε να μεταφερθούν τα λείψανα των μαρτύρων στον Τύρναβο το σκήνομα του Αγίου Νικολάου παρέμεινε κρυμμένο στην κουφάλα της Βελανιδιάς, θαυματουργικά άθικτο από την φθορά και τα αγρίμια. Και από το δένδρο αυτό, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι και σήμερα ρέει αίμα, το οποίο επιτελεί πάρα πολλά θαύματα. Αρκετά χρόνια αργότερα, περί το έτος 985, ο δούκας της Θεσσαλονίκης Εφημιανός προσβλήθηκε από ανία τη λέπρα και έχοντας εξαντλήσει τα ιατρικά μέσα, απεφάσισε να προσφύγει στους Αγίους. Αφού παρακάλεσε τον Άγιο Δημήτριο, μετέβη στην Λάρισα να προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου Αχιλίου. Εκεί είδε όραμα και έλαβε εντολή να πάει να λουσθεί στην πηγή που θα έβρισκε κοντά στο σκήνομα του Αγίου Νικολάου, στην Βούνενη. Μετά από επίμονη αναζήτηση, βρήκε τελικά το μέρος, ανακάλυψε κατάπληκτο στο σκήνομα του Αγίου και έκτισε έναν ταπεινό ναό για να το καταθέσει εκεί. Εν συνεχεία, μετά από δεύτερη αποκάλυψη, βρήκε την πηγή και θεραπεύτηκε τελείως. Αφού λούστηκε σε αυτήν τρεις φορές, στο όνομα της Αγίας Τριάδος.